Σε ανωδική αντίδραση βρέθηκε την Παρασκευή ο τραπεζικό κλάδο στα χρηματιστήρια τη Ευρώπη καθώ και τη Ελλάδα και τη Κύπρου εξαιτία τη αποκλιμάκωση στην τιμή του αργού για πρώτη φορά μετά από αναδικό σερή 4 ημερών. Στην Κύπρο ο γενικό δείκτη έκλεισε με άνοδο κατά 2,65% στι 2.953 μονάδε, με τον τζίρο να διαμορφώνεται λίγο κάτω από το 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Από τι τραπεζικέ μετοχέ, η Μαφιν Λαϊκή απορροφώντα το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε με 3,15% διαμορφούμενη στα 4,58 ευρώ, ενώ με άνοδο 3,14% στην τιμή των 4,60 έκλεισε και στην Αθήνα. Η άνοδο οφείλεται κυρίω από τα θετικά σχόλια τη KBW χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή σαν την πιο φθηνή στον ελληνικό χώρο και πως τα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο θα είναι ενισχυμένα κατά 14%. Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε επίσης ανωδικά κατά 2,61% για να διαμορφωθεί στα 8,64 ευρώ. Ανοδικά και στην Ελλάδα με τη μετοχή να κλείνει με κέρδη ύψους 2,60%. Το κλίμα ακολούθησε και η μετοχή τη Ελληνική με τον τίτλο να κερδίζει 2,65% στα 2,32 ευρώ. Στι εταιρικές εξελίξεις η Logicom ανακοίνωσε πως διόρισε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Μιχάλη Σαρή καθώς και τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου ως επιπρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε άλλη ανακοίνωση η CTO ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν στα 1,36 εκατομμύρια ευρώ. Περνάμε στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Γενικό Δίκτη, μετά από μια σύντομη βουτιά κάτω από το επίπεδο κλεισίματο τη Μπέμπτη, έκλεισε σε θετικό έδαφο λίγο κάτω από τι 3.300 μονάδε. Ανοδική αντίδραση είχαμε στη σημερινή συνάντηση για του τραπεζικού τίτλου, με τη μετοχή τη ΑΤΕ να κλείνει με άνοδο 8% μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου στα 70,1 εκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε πριν από την έναρξη τη συνεδρίαση. Από τι υπόλοιπε βασικέ τράπεζε, όλε κινήθηκαν Εκτό από τη Εθνική Τράπεζα, η οποία έκλεισε με οριακέ απώλειε 0,07% στα 28,86 ευρώ. Η Αλφα ενισχύθηκε δυναμικά 3,49% στα 18,36 ευρώ, αφού ο οίκο KBW βλέπει περιθώρια βελτίωση στα καθαρά κέρδη και δηλώνει πω η συμμετοχή έχει υποαποδώσει έναντι των Ευρωπαϊκών Τραπεζών κατά 7% και διαπραγματεύεται 7,5 φορέ το P ratio τη. Η Eurobank έκλεισε ανώδικα 2% ενώ η Πυραιός κατά 1,2%.